ορισμένοι θεολόγοι λέγουν ότι το βιβλίο του προφήτου Δανίλ, τώρα τι να σας τα πω εσάς αυτά, δεν θα έπρεπε, αλλά τέλος πάντων, δεν ανήκει εξ ολοκλήρου στον ίδιο, γι' αυτό σας είπα κάνω και επιλογή των απορριών σας, στον ίδιο, αλλά το μέρος εκείνο που αναφέρεται στην προφητεία των 490 ετών από Νικοδομήσεως της Ιερουσαλήμ, γέννηση Χριστού. Γράφτηκε από άλλο συγγραφέα γύρω στο 170 π.Χ. Τι γνώμη έχετε επ' αυτού, ορθολογισμός? Λοιπόν, ακούστε να δείτε, έχω και μια ανάλογη που αναφέρεται στο θέμα του βιβλίου του Ιώβ. Θα απαντήσω όμως, σήμερα θα απαντούσα, αλλά δεν πειράζει, άλλη φορά. Αν λάβουμε υπόψη όλους αυτούς τους κριτικούς που οι 99 στους 100 είναι ξένοι, δεν είναι Έλληνες και δεν είναι Ορθόδοξοι, είναι είτε Ρωμαιοκαθολικοί είτε Πρότεστάντες, τους οποίους βεβαίως χρησιμοποιούν στο Πανεπιστήμιο, τότε θα έπρεπε, δεν ξέρω αν έπρεπε, να κρατάμε στα χέρια μας και Καινή και Παλαιά Διαθήκη. Ένα θα σας πω μόνο, ότι ο προφήτης Ισαΐας, τον οποίον κάνουμε, λέγεται από μια παράδοση των Εβραίων, ότι επριονίσθη με ξύλινο πριόνι, τον γύρισαν ανάποδα τα πόδια επάνω, το σώμα κάτω, και τον επριόνισαν έτσι, με ξύλινο πριόνι, γιατί το σιδερένιο γρήγορα σου επιφέρει τον θάνατο, ενώ με το ξύπνο πριόνι αργείς να πεθάνεις. Ένα είδος δηλαδή ανασκολοπισμού. Ξέρετε τι θα πει ανασκολοπίζω? Με ένα ξύλο τον άλλον. Το κάνουν τα παιδάκια καμιά φορά αυτό, κάπου κάπου τα ακούμε. Ένα μικρό παιδάκι, ένα άλλο παιδάκι, πιο μικρό ίσως, μωρό, με ένα ξύλο αρχίζει να το, μέχρι θανάτου δηλαδή. Αλλά αυτό είναι βασανιστικό φυσικά. Εξ αφορμής του μαρτυρίου του προφήτου Ισαΐου λέγεται το εξής, ότι και το βιβλίο του λέει επριονίστη. Τι θα πει επριονίστη? Ένας κριτικός, σας είπα, σχεδόν κατά κανόνα είναι Ρωμαιοκαθολική και προπαντός Πρωτεστάντε, ότι αυτό το τμήμα δεν ανήκει στον Ισαΐα, ανήκει, ξέρω εγώ, ή γράφτηκε αργότερα από κάποιον άλλον. Άλλος, εκείνο το τμήμα είναι έτσι και έτσι. Αγαπητοί μου, αν καθίσουμε να ακούσουμε και να λάβουμε υπόψη τους κριτικούς, φοβούμε αυτούς τους κριτικούς που είναι και ξένος επί των πλειστών, φοβούμε ότι στα χέρια μας το τέλος δεν θα ήθανε τίποτα από την Αγία Γραφή. Δεν έχω τίποτα άλλο να απαντήσω. Δεν έχω τίποτα άλλο.